λόγο αρχικά, ξεκινάει με αυτή την μικρή εκδήλωση της παράδοσης και παραλαβής από τον ένα καλλιτεχνικό διευθυντή στον άλλον του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρων. Νομίζω ότι, όπως είπαμε και προχθές, το Εθνικό Θέατρο είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό που ήταν στον Όιδο δεν γινόταν. Πολλά πράγματα στον Όιδο δεν γίνονται ίσως. Σημασία έχει ότι πραγματικά εδώ έχουμε μια αλλαγή σκητάλης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στη λογική ενός φεστιβάλ, δηλαδή μιας γιορτής, ακόμα και η αλλαγή σκητάλης μπορεί να έχει τη μορφή γιορτής. Αυτό σημαίνει φεστιβάλ, το φιέστα. Σε όλες τις λατινογενείς γλώσσες έτσι είναι, γιορτή. Αυτή η γιορτή του υψηλού που θέλησαν να καθιερώσουν το 1955 οι εμπνευστές του φεστιβάλ. Αθήνα με το Ηρώδιο, Επίδαυρος με το θέατρο του Πολυκλήτου, ήταν από πολύ πολύ νωρίς στα σχέδια και των ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης, αλλά και της πολιτικής, να ανοίξουν για τον πολύ κόσμο με πρωτοποριακά για κάθε εποχή δεδομένα. Αν σκεφτεί κανείς το 1938 που ανοίγει ο Ροντήρης την Επίδαυρο με την Παξινού και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, αν κάνω λάθος, με διορθώνετε, θα ξέρετε αυτά καλύτερα από μένα. Διακόπτεται η Επίδαυρος στον πόλεμο για να επανέλθει δυναμικά πάλι ο Ροντήρης. 1955 ξεκινάει το Ηρώδιο με τον Δίνο Γιαννόπουλο, πρώτο καλλιτεχνικό διευθυντή, ο οποίος έρχεται από την Αμερική για να υπηρετήσει αυτή τη γιορτή του υψηλού. Και πολύ πολύ πρόημα, 1960-1961, στο θέατρο της Επιδαύρου, έχουμε την Κάλλας. Δηλαδή, η αρχαία τραγωδία που έτσι ξεκίνησε να έχει την αναβίωσή της από το καταπληκτικό θέατρο βρίσκεται σε μία συνάφεια και με την όπερα, στον ίδιο χώρο, στο ίδιο θέατρο. Και τα δυο, και η όπερα και η τραγωδία, η κάθε μία στην εποχή τους και στον τόπο που τα γεννά, είναι γιορτές και τον πολύ κόσμο. Έτσι λοιπόν θέλουμε το φεστιβάλ. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το φεστιβάλ άνοιξε στην πόλη, συγκέρασε την εγχώρια δημιουργία με σημαντικές παρουσίες από το εξωτερικό. Νομίζω ότι ο κ. Σταυρόπουλος έβγαλε το καλό του εαυτό σε αυτά τα χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει κάνει τον απολογισμό του. Η κυρία Βαγγελάκη πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα θα κάνει τον δικό του προγραμματισμό. Ξέρει αυτό που ξέρουμε όλοι και το ξέρει πολύ καλά, ότι πολλές πόλεις ζουν από τα φεστιβάλ. Η τέχνη, η σύγχρονη, μέσα από τα φεστιβάλ διαδίδεται παγκοσμίως, ενώ για την εγχώρια τέχνη. Και οι μεγάλες παραγωγές και το παγκόσμιο νεωτερικό μέσα από τα φεστιβάλ μεταλαμβαδεύεται στις περιοχές που οργανώνουν τα φεστιβάλ. Λοιπόν, νομίζω ότι το πεδίο είναι τεράστιο. Όπως είπαμε και στο Εθνικό, στην ανάλογη περίπτωση του Εθνικού, ο στόχος και η χαρά θα είναι εάν νωρίς το 2022, που συμπληρώνεται ο χρόνος των μη καλλιτεχνικών διευθυντών, συμπληρώνεται το Σεπτέμβριο ο χρόνος των ίδιων, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά νωρίς το 2022 θα ήταν ευτύχημα να συνεργαστούν με τον όποιον ή με τον εαυτό τους, γιατί φυσικά δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα αν οι ίδιοι είναι υποψήφοι στην προκήρυξη ή στην ανοιχτή πρόσκληση, αν θέλετε, που θα απευθύνεται το Υπουργείο. Αυτά για να μην δημιουργούν παρεξηγήσεις. Δεν θα θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Βαγγέλη. Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς καλή δύναμη, καλή επιτυχία στην κυρία Βαγγελάκη. Έχετε συνηθίσει να πάτε να διαβάζω και να αυτοσχεδιάζω μετά στην όποια θέλετε. Κυρία Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, αγαπητοί δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρων. Σας κα...
Καλέσαμε σήμερα εδώ στο στρατηγείο του Φεστιβάλ Αθηνών και Ιδάβουλη για να υποδεχτούμε και να τιμήσουμε τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια, την Κατερίνα Γελάτου, συνέδρια παράδοση που γίνεται με όρου υγιή και συναδελφικού. Όταν ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ τον Απρίλιο του 2016, στην πρώτη συνέντευξη τύπου για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα εκείνη τη χρονιά, είχα πει ότι εγώ δεν ανέλαβα τίποτα. Σήκωσα τη σκητάλη από το έδαφο. Και ότι θα ήθελα όταν θα κλείσει ο δικό μου κύκλο στο φεστιβάλ να την παραδώσω εγώ στον κόσμο. Στη διάρκεια τη θητεία μου, μίλησα σε αρκετέ συνεντεύξει για την αναγκαιότητα αυτή τη συνέχεια. Αλήθεια, τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, στου πολιτιστικού οργανισμού, δεν έχουν αυτή την κουλτούρα παράδοση από τον προηγούμενο στον επόμενο, η οποία σηματοδοτεί ακριβώ τη συνέχεια του έργου αυτών των οργανισμών. Θα έλεγα ότι οι Υπουργοί Πολιτισμού κατά κανόνα δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει για τη δουλειά μας η έγκαιρη τοποθέτηση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, ώστε αυτό να συνεπάρξει κάποιο διάστημα με τον προηγούμενο και να ενημερωθεί για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος στο βάρος του καλλιτεχνικού έργου. Αλλά και εμείς, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές, που θέλουμε να παραμείνουμε διαπαντός στη θέση μας και όταν μας αντικαθιστούν, είτε έχει λήξει η θητεία μας είτε όχι, δεν διανοούμαστε να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε τον διάλογο στο έργο του. Εύχομαι να αλλάξει αυτή η αντίληψη. Και η σημερινή μας παρουσία εδώ δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση, προς όφελος και της πολιτικής και του πολιτισμού μας. Χαίρομαι λοιπόν που είστε εδώ, κυρία Αντωνή και κυρία Γεωργιάδη, γιατί με την παρουσία σας αποκτά θεσμικό χαρακτήρα αυτή η παράδοση. Χαρά μου είναι επίσης που από την επομένη της ανακοίνωσης του ονόματος της Κατερίνας είμαι δίπλα της και την ενημερώνω μαζί με τους συνεργάτες του γραφείου μου, τη Ρωσία Σωτά και τον Κωνσταντίνο Τσάφτα. Θα είμαι κοντά της όσο με χρειάζεται. Κατά τα άλλα, δεν ταιριάζει νομίζω σε μια τελετή παράδοση να κάνω τον οποιοδήποτε απολογισμό. Έτσι κι αλλιώς τον καλλιτεχνικό απολογισμό τον έκανα στις 23 Ιουλίου στο Μουσείο Κυπριακής Τέχνης, όπου οι περισσότεροι από εσάς ήσασταν παρόντες. Ελπίζω πως με την παρουσία μου στο φεστιβάλ έβαλα κι εγώ, όπως συνηθίζω να λένε, ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του μεγαλύτερου πολιτιστικού οργανισμού της χώρας. Ήμουν κομμάτι μιας αλυσίδας με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Η φυσιογνωμία ενός φεστιβάλ δεν δημιουργείται εκ του μηδενός. Η γνώση και η εμπειρία του παρελθόντος δεν διαγράφεται ούτε και μπορεί να μένει ανεπετάγεται. Και αυτό έκανα. Πάντα μέσα από κρίτρο της δικής μου ιδιοσυγκρασίας, αλλά και της προσωπικής μου ματιάς στην κοινωνία και την τέχνη του σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στην ομάδα των καλλιτεχνικών συμβούλων και του γραφείου μου, καθώς και τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Αθηνών και Πειράγου που μόχτησαν δίπλα μου. Με την ευχή και την αγάπη μου, αλλά και με κάποια ανακούφιση, γιατί πέρασε και τις πρώτες στιγμές, παραδίδω το φεστιβάλ στα δυναμικά χέρια της φίλης Κατερίνας Βαγγελάτου. Έχει μεγαλώσει μέσα στο θέατρο, έχει λαμπρές σπουδές, είναι ταλαντούχα, έχει όλες τις προδιαγραφές για να δοκιμαστεί σε αυτό το μεγάλο και ιστορικό φεστιβάλ. Με τους εμβληματικούς χώρους από την Αθήνα στον Πίδαρο, καθένας από τους οποίους διεκδικεί την δική του ταυτότητα. Και εγώ επιστρέφω στο θεατρικό μου σπίτι, στο θέατρο του Νέου Κόσμου, για να αξιοποιήσω στη μικρή κλίμακα όσα αποκόμισα από τη μεγάλη περιπέτεια του φεστιβάλ. Ευγνώμων για όλα όσα έζησα τα τρία τελευταία χρόνια και δεν είναι. Μέρα ανακοίνωση του ονόματος, να είμαστε σε διαρκή επαφή και με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο
και συνεργασία με τους δύο στενούς τους συνεργάτες, την Ωσία Ζωπράκη και τον Κωνσταντίνο Τζάνθα, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση αλλά και την εντελώς λειτουργική μετάβαση. Πριν απ' όλα, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, την Διαμεδόν, την Υπουργό Διαμεδόν, την κύριο Δήμο Μαναγιάκη, για την τιμή και την εμπιστοσύνη. Έχω τη διάθεση να δώσω όλη μου την δημιουργική ορμή, παράλληλα στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, φυσικά, σε αυτόν τον θρηλυκό θεσμό που το αντιμετωπίζω ως μια μεγάλη καλλιτεχνική πρόκληση, ως ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό έργο. Δεν είναι η στιγμή να κάνω αναγγελίες, φυσικά. Υπάρχει ένας χρόνος ενημέρωσης που ακολουθεί να συσταθεί η δημιουργική ομάδα. Είμαστε ήδη σε αυτές τις διαδικασίες, εδώ και κάποιες μέρες. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του φεστιβάλ που έχω συναντήσει μέχρι στιγμής, την Γενική Διευθύντρια, την Ερουγούνη και άλλους ανθρώπους που με χαρά έχουν ξεκινήσει να με ενημερώνουν εδώ και αρκετές μέρες. Για μας το φεστιβάλ είναι ένας τρόπος να ανακαλύψουμε τον κόσμο. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος της σύγχρονης καλλιτεχνικής ελληνικής δημιουργίας με την παγκόσμια. Είναι μία απόλυτη γιορτή. Μία συμπυκνωμένη περιπέτεια. Και σίγουρα μία γέφυρα σύνδεσης του παρελθόντος με το μέλλον, στην τέχνη, στην αισθητική, στην καλλιέργεια. Κάτι ακόμα που θα ήθελα είναι για μένα το φεστιβάλ και για όλη την ομάδα θα εργαστούμε γι' αυτό, θα θέλαμε να είναι μία εξαίρεση στους χειμερινούς ρυθμούς και τρόπους της καλλιτεχνικής μας ζωής. Μία εκρηκτική εξαίρεση. Μιλώ αυτή τη στιγμή βάζοντας τις σκέψεις μου σε μία σειρά, χωρίς να σημαίνει ότι αυτές είναι οι απόλυτες σκέψεις και οι μοναδικές, όμως θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την πρώτη μου αίσθηση που σκέφτομαι και γυρίζει στο μυαλό μου αυτές τις μέρες. Ελπίζω σύντομα να ξανασυναντηθούμε για να αναπτύξουμε το όραμά μας και να σας παρουσιάσουμε και την υπόλοιπη καλλιτεχνική ομάδα που θα εργαστεί στον θρηλυκό αυτό θερμό, με τον οποίο συνδέομαι πολύ βαθιά. Καλημέρα και από μένα. Στα τυπικά αισθήματα που είπαμε και την Πέμπτη στο Εθνικό Θέατρο, δηλαδή η δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού δεν τελειώνει εδώ, δεν τελειώνει με τον ορισμό της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας, ούτε με τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε το φεστιβάλ με τα εργαλεία και τους τρόπους που απαιτούνται προκειμένου να εκτελέσει το έργο του. Επομένως, αυτά που είπαμε την Πέμπτη περί εσωτερικού κανονισμού ισχύουν προφανώς και για το φεστιβάλ. Από εκεί και πέρα, συνεχίζοντας και βασιζόμενος στα λεγόμενα της κυρίας Υπουργού, αλλά και σε κάποια πράγματα που ανέφερε η κυρία Βαγγελάτου, να πω ότι για μας το φεστιβάλ είναι ένας τρόπος αφενός εξαίρεσης, αλλά και μια αφορμή ανακάλυψης και επίσκεψης. Δηλαδή, έχουμε μια πολύ σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το φεστιβάλ για να προσελκύσει επισκέπτες. Δεν θέλουμε το φεστιβάλ αυτό να είναι, ξέρετε, μόνο να είναι από εμάς για εμάς μόνο, ούτε στην έννοια της καλλιτεχνικής δημιουργίας και νομίζω αυτό που υποδονεί και η κυρία Βαγγελάτου λέγοντας ότι δεν είναι μία απλώς τιμή κίνηση της σημερινής σεζόν, αλλά ούτε μόνο και στον απειάωση του κοινού. Επομένως, προφανώς μας ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό και αυτό είναι το πρωταρχικό του κοινό, όμως ο ρόλος που μπορεί να παίξει το φεστιβάλ, τον πολιτιστικό τουρισμό, η έλξη που μπορεί να προκαλέσει και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να σταθεί ισότιμα και εισάξια δίπλα σε άλλα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, φέρνοντας κόσμο,
κρίμα δεν είναι κακό, να το λέμε και αυτό, αλλά και αναγνώριση της ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σημαντικός και εμείς ως Υπουργοί Πολιτισμού και η Γενική Γραμματεία Σύμφωνα Πολιτισμού θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνδράμουμε το έργο του Φεστιβάλ. Ευχαριστώ. Κάνε, όχι, κάνε.